Μένουμε στην επίσκεψη Χατζηδάκη στην περιοχή. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει όχι μόνο τις επόμενες ημέρες, αλλά τα επόμενα χρόνια. Κοντά μας είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Ηλίας Κάτανας, για να συζητήσουμε τι έφερε ο Υπουργός. Καλησπέρα κύριε Κάτανα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα 12 μέτρα άμεσης δράσης που ανακοίνωσε ο Υπουργός, μέτρα που συζητούσαμε προηγουμένως και με τον γραμματέα του Σωματείου Ενέργειας της ΔΕΗ στο Σπάρτακο, τον κύριο Μάστορα. Πώς τα είδατε εσείς, κύριε Κάτανα? Καταρχάς, κυρία Μαρκοπούλου, όλο εσείς το... πολιτικά. Ναι, πάντα πολιτικά. Ο κύριος Μάστορας συνδικαλιστικά. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Μαρκοπούλου, καταρχάς η επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη έδειξε στον τόπο μας ότι οι εξελίξεις που έρχονται είναι ραγδαίες. Οι εξελίξεις που έρχονται είναι δύσκολες για την περιοχή μας, δύσκολες για τους συμπολίτες μας που ασχολούνται και με τη ΔΕΗ αλλά και όλα τα παράπλευρα επαγγέλματα. Δηλαδή, έρχεται ένας αρμαγεδόν. Ο κ. Χατζηδάκης ήρθε, μόνοι τους μιλήσανε, μόνοι τους χειροκροτηθήκανε, μόνοι τους είπαν τα μπράβο και μόνοι τους φύγανε. Και μόνοι τους, από ό,τι φαίνεται, κυρία Μαρκοπούλου, και θα μόνοι μείνουν... τους έκαναν το διάλογο, ε? Και, αυτό θέλω να πω, ναι. Και μόνοι τους, κυρία Μαρκοπούλου, από ό,τι δείχνει, μένουν στην Δυτική Μακεδονία, γιατί ο κόσμος αρχίζει σιγά-σιγά να συνειδητοποιεί τι δυσκολίες έρχονται και τι σημαίνει το κλείσιμο των μονάδων το 2023. Τώρα, τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Χατζηδάκης είναι, όπως είπα, είναι πάλι αόριστες εξαγγελίες, λες και είμαστε σε περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει ένα φυλάδιο ενός κόμματος, μπορεί κάλλιστα να δει πάλι αυτά τα 12 μέτρα. Αν θέλετε, τα έχω και αποθηκευμένα στο κινητό μου. Mm-hmm. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα λέμε ένα-ένα, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε. Λοιπόν, λέει ειδικές φορολογικές ζώνες για επενδύσεις. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή το ακούμε και πολύ συχνά και από βουλευτές, αλλά και από πολιτευτές για τις ειδικές φορολογικές ζώνες για επενδύσεις. Μιλάμε για ένα μοντέλο των 200 και 300 ευρώ για τον εργάτη. Ναι, δεν έπρεπε ο Υπουργός να έρθει εδώ και να πει συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι φορολογικές ζώνες για τις επενδύσεις. Καταρχάς είναι αόριστα. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει πρόταση. Ήρθε, εξήγηλε ένα, λες και είναι ένα προεκλογικό φυλάδιο, λες και πάμε σε εκλογές. Διάβασε 12 μέτρα. Λοιπόν, αυτοχρηματοδοτούμενο εθελούσε έξοδος στη ΔΕΗ. Αυτό δεν αφορά τον κόσμο. Αφορά τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Αυτό δεν είναι μέτρο ανάπτυξης. Έτσι. Λοιπόν, μονάδα παραγωγής ενέργεια από απορρίμματα. Αναπτυξιακός ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ταχεία αποκατάσταση ορυχείων για δημιουργία άμεσων νέων θέσεων εργασίας. Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου. Προσαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού. Και βάζω μια τελεία εδώ και θέλω να απευθυνθώ στους τηλεθεατές, κύριε Μαρκοπούλου, αλλά και σε εσάς δημοσιογραφικά. Από αυτά που διαβάζετε, που διαβάζω, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έρχεται ανάπτυξη. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το 2023, αν γίνουν αυτά που. Σε μένα φυσικά είναι ρητορικό που εγώ, το ακόμα, ερώτημα, ακόμη, κύριε ακόμη Κάτανα, και σαν, και σαν περιφερειακό σύμβουλο. Στους τηλεθεατές, ναι. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κρύβεται πίσω από αυτές τις λέξεις. Δεν έχω καταλάβει πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Και κάθε φορά με έκανε εντύπωση, γιατί τα είδα και στο ρεπορτάζ σας, γιατί εμάς δυστυχώς δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Συνδιοργανώσαμε σαν περιφέρεια μια ημερίδα. Τελευταία στιγμή μας τη φέραν η Οικονομική Επιτροπή 5.700 ευρώ. Και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ουσία, ο κύριος Θεόδωρος Καρυπίδης, σκούπιζε τα μάτια του που τα δακρυγόνα. Θα πάμε και σε αυτό. Το ίδιο και η κυρία Καρυπίδου, αλλά και όλοι όσοι ήσασταν, ο κύριος Λιάσης, εντάξει δεν θυμάμαι τώρα, έχω την εικόνα, βλέπουμε πλάνα. Θα πάμε και σε αυτό. Λες και ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Θα πάμε αν και είναι σε αυτό. Δυνατόν. Και σε για διάλογο σας κάλεσαν. Όχι επίσημα βέβαια, γιατί δεν ξέραμε και το πρόγραμμα. Δεν ξέρατε κι εσείς το πρόγραμμα. Ναι, ήταν αυτοσχεδιάζαμε. Ναι. Κυρία Μαρκοπούλου, πάμε μετά να συνεχίσουμε. Και κάθε φορά που τα διάβαζε αυτά οι υπουργός, χειροκροτούσαν όσο όφυλαν όλοι αυτοί οι γνωστοί, γιατί περί γνωστοί ήταν μεταξύ τους. Γιατί στην ημερίδα μόνο αυτοί μπήκαν, οι γνωστοί του κυρίου υπουργού. Και πάμε τώρα. Εκεί που έπεσε το μεγάλο χειροκρότημα ήταν στη διατήρηση του εκπτωτικού τιμολογίου της ΔΕΗ, το ΠΟΤ. Επιτέλους, τουλάχιστον να χαριτολογήσουμε λίγο κύριε, και να ευθυμίσουμε λίγο, κυρία Μαρκοπούλου, τουλάχιστον αποδόθηκαν και τα εύσημα στον προηγούμενο Περιφερειάρχη, έστω και τώρα διαστόματος του Υπουργού, που χειροκρότησαν οι βουλευτές, οι πολιτευτές και όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στην αίθουσα του ξενοδοχείου, ότι τουλάχιστον αποδόθηκαν τα εύσημα στο εκπτωτικό τιμολόγιο του 30%. Επίσης, μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα έρθουν τα 130 εκατομμύρια του λιγνητικού πόρου.
Αυτό δεν είναι μέτρο για το όχι μετά βέβαια. Το. Βέβαια. Για το μετά το. Έλεγα και πριν με τον κύριο Μάστορα. Ο τοπικός πόρος υπάρχει εδώ και χρόνια. Και πρέπει η ΔΕΗ πολύ συχνότερα να ανοίγει τα ταμεία της και να δίνει χρήματα στον τοπικό πόρο. Άρα είναι κάτι που δικαιούται η περιοχή, δεν είναι κάτι επιπλέον. Άρα προσθέταμε. Ούτε μας κάνει κανείς χάρη, κύριε Κάτανα. Έτσι. Άρα προσθέταμε προτάσεις για να κάνουμε ένα μακρύ κατάλογο, να οροποιήσουμε τα πράγματα και να ενδεχομένως να παραπλανήσουμε ή να εφησυχάσουμε τον κόσμο σε αυτά που έρχονται. Σας άκουσα τώρα να λέτε ότι το μόνο που σας έκανε εντύπωση από τα 12 μέτρα ήταν η διατήρηση του εκπτωτικού τιμολογίου. Ναι. Το είπα χαριτολογώντας, γιατί σε κάθε μέτρο που διάβαζε ο κ. Χατζηδάκης υπήρχε ένα χειροκρότημα, αλλά ευτυχώς χειροκροτήσαν και σε αυτό, που σημαίνει ότι τουλάχιστον το αναγνώρισαν, γιατί τόσο καιρό το πολεμούσαν και τα λέγανε ότι είναι μια τυρόπιτα, ένα κρουασάν κτλ. Πάμε τώρα. Να πούνε και ένα καφέ τώρα και για καφέ έκαναν λόγο. Πάμε τώρα, κυρία Μαργοπούλου, στο άσχημο της υπόθεσης και στο προσβλητικό. Που εδώ νομίζω ότι έχει λόγο και συνδέονται αυτά που θέλω να πω η καινούργια περιφερειακή αρχή και ο περιφερειάρχης ο κύριος Κασαπίδης. Είναι ντροπιαστή. Καταρχήν, ποιος έδωσε εντολή στην αστυνομία να ρίξει δακρυγόνα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ερώτημα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να μιλήσει ο διευθυντής αστυνομίας. Θα το θέσουμε στον κυρία Μαργοπούλου, περιφερειακό διευθυντή. Συνδιοργανώσαμε, σας το ξαναλέω, μια ημερίδα. Πέρασε ένα αίτημα ξαφνικά από την Οικονομική Επιτροπή 5.700 ευρώ, όπου ήμασταν καλεσμένοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Είναι ντροπιαστικές εικόνες, πραγματικά, που προσβάλλουν το θεσμό του αιρετού να βλέπεις τον πρώην περιφερειάρχη, να βλέπεις, συναδέλφους από την αντιπολίτευση, την κυρία Ζεμπιλιάδου, να έχουν τα πρόσωπά τους κολλημένα στις ασπίδες και να μην μπορούν να μπουν μέσα. Να περνάει ο κύριος Κασαπίδης στον δρόμο, να τον φωνάζει ο Θόδωρος Καρυπίδης να έρθει κοντά μας, τουλάχιστον να εγγυηθεί σαν περιφερειακή αρχή και σαν περιφερειακό συμβούλιο να μπορέσουμε να μπούμε μέσα, και δεν ερχόταν. Ήρθε στο τέλος, αφού πέσαν τα δακρυγόνα και μάλιστα ο Θόδωρος Καρυπίδης το έφαγε και στο πρόσωπο, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και μόνο τότε ήρθε, και αφού άρχισε να ομαλοποιείται η. Να πέφτουν τα και πνεύματα. Έχει πρόβλημα με τα μάτια. Ναι, να πέφτουν τα πνεύματα. Όπως και εσείς, γιατί σας είπα από χθες να έρθετε στο δελτίο και μου είπατε δεν μπορώ από τα φώτα, γιατί ακόμη τα μάτια μου τσούζουν από το. Δεν είναι και ότι καλύτερο, κυρία Μαρκοπούλου, να τρως δακρυγόνα. Νομίζω ήταν μια εικόνα απαράδεκτη. Επίσης, όπως απαράδεκτο ήταν και η μη αποδοχή του αιτήματος από τον Θόδωρο Καρυπίδη για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου μια μέρα πριν την παρουσία του Υπουργού. Νομίζω ότι αυτό πάλι προσβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο και πάλι θα ξαναπώ ότι δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι εμείς είχαμε άλλη νοοτροπία. Εμείς δεν φοβόμασταν να συγκαλέσουμε περιφερειακά συμβούλια, όποιος υπουργός και αν ερχόταν σε οποιαδήποτε θέμα. Και ο κ. Στρατάκης, ο προηγούμενος Υπουργός Ενέργειας, ήρθε στην περιοχή, παραβρέθηκε στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενημέρωσε τόσο του Περιφερειακού Συμβουλίου όσο και τους πολίτες που συμμετείχαν. Ήταν μια ανοιχτή διαδικασία. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Εκεί συζητήθηκαν όλα. Έτσι δεν έπρεπε να γίνει. Σαφέστατα και έτσι έπρεπε να γίνει. Μήπως δεν πιέσατε όσο θα έπρεπε προκειμένου κοιτάξτε, να γίνει. Κοιτάξτε, κυρία Μαργοπούλου, όταν υπάρχει ένα αίτημα για έκτακτη σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση, νομίζω πρέπει να γίνεται άμεσα δεκτό, όπως το κάναμε εμείς, και έτσι είναι το σωστό. Από το σύνολο της αντιπολίτευσης πρέπει να πω. Αυτό όμως δείχνει, κυρία Μαργοπούλου, την αδυναμία και την ατολμία του κυρίου Κασαπίδη να εγγυηθεί την ενότητα και να είναι ο περιφερειάρχης όλων των Δυτικών Μακεδόνων για τα προβλήματα που έρχονται και για τα θέματα που έρχονται. Γιατί μια ομόφωνη πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον ισχυροποιεί, αλλά και δίνει. Τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με ένα δυναμικό, με ένα δυνατό χαρτί. Κύριε Κάτανα, πείτε μου λίγο τι προκάλεσε την ρήψη των δακρυγόνων. Επειδή ήσασταν μπροστά στην κυριολεξία στα κάγκελα, πείτε μας λίγο, γιατί έχουμε διάφορες πληροφορίες και η εικόνα μας είναι διαφορετική. Πέστε μου τι πληροφορίες έχετε και να μπορέσουμε να τις. Θα μου πείτε τι έγινε ακριβώς από όσο κατάλαβα, ήμασταν εκεί πέρα στα κάγκελα και προσπαθούσατε να μπείτε μέσα στην αίθουσα. Προσπαθούσαμε να μπούμε ειρηνικά καταρχάς, έτσι, να μπούμε ειρηνικά. Όπου διεξαγόταν η ημερίδα. Μια ημερίδα που είχε στο επίκεντρό της την μεταλιγνητική εποχή και θα γινόταν ένας διάλογος. Ο διάλογος γίνεται μεταξύ δύο πλευρών.
Τώρα και εμείς διάλογο κάνουμε, εσείς και εγώ. Ναι, διάλογος, αλλά γίνεται και ένας μονόλογος, πάλι με τόσο κόσμο, αλλά είναι μονόλογος. Δεν μας άφησαν να μπουν οι αστυνομικοί, για το λόγο ότι έπρεπε... άλλος έλεγε ότι δεν είχαμε προσκλήσεις, άλλοι έλεγαν ότι μήπως γίνουν επεισόδια, όμως... Ένας περιφερειακός σύμβουλος έπρεπε να έχει πρόσκληση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν η περιφέρεια διοργανώνει αυτή την ημερίδα... Και ο Θόδωρος Καρυπίδης, αλλά και η κυρία Ζημπλιά, όλοι λέγανε ότι θέλουν να μπουν μέσα από την... Από το δρόμο που ήρθε ο Υπουργός, ότι είμαστε γνωστοί, ότι δεν πρόκειται φυσικά να κάνουμε επεισόδια, δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να λέγονται τέτοια προσβλητικά πράγματα. Και κυρία Μαρκοπούλ. Κύριε Κάτανα, μία ερώτηση ακόμη, ναι, σας παρακαλώ. Ποιος έδινε το OK για το ποιος θα μπει στην αίθουσα και ποιος όχι? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εμείς ήμασταν μπροστά στα. Δηλαδή, από τη στιγμή που διοργάνωσε την ημερίδα η περιφέρεια, κάποιος από την περιφέρεια. Σαφέστατα, ενδεχομένως ο κύριος Κασαμπίδης. Είχε δηλαδή λίστα, συγγνώμη που ρωτάω κιόλας, ναι, ναι, γιατί ρωτάω περιφερειακό σύμβουλος... Εγώ δεν πρόλαβα να μπω, δηλαδή για λίγο άκουσα τα λόγια του κύριου Καρυπίδη. Δεν μου λένε τώρα ότι γίνομαι πιεστική, μα πρέπει να ρωτήσω και λογικό είναι για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Άρα, διοργάνωση περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, περιφερειακή σύμβουλη εσείς. Τι πιο λογικό, έπρεπε να μπείτε μέσα στην αίθουσα. Είχατε πρόσκληση, είχαμε, ναι, καρτελάκια, κρεμασμένα καρτελάκια. Όχι, είχαμε την πρόσκληση στα προσωπικά μας email. Α, μάλιστα. Οπότε μπορούσατε να μπείτε, άρα. Νομίζω, νομίζω ότι ο κύριος Κασαμπίδης θα έπρεπε ήδη να το έχει καταδικάσει αυτό το γεγονός. Βγήκε όμως κάποια στιγμή και είπε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γιατί γίνεται αυτό, σταματήστε, λέει, εντάξει, δεν πρέπει. Αλλά από την αρχή όμως έπρεπε να γίνει αυτό, όταν βγήκε, για να μην ξεκινήσουν τα δακρυγόνα. Όταν βγήκε ήταν διαργά, κυρία Μαρκοπούλου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κάτανα, επειδή είναι χρόνο στο δελτίο και πρέπει να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, καλώς αποχώρησαν οι φορείς από το χώρο του συνεδρίου. Κοιτάξτε, τι να κάνεις σε ένα χώρο που το αποτέλεσμα το ξέρεις ήδη και ότι αν μιλήσεις δεν θα σε σεβαστεί και δεν θα σε ακούσει κανένας. Νομίζω ότι πλέον οι Δήμοι, όλοι οι θεσμικοί και το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν θα είναι με το μέρος μας ο κύριος Κασαπίδης ή θα πάει με το μέρος της βίαιης απολιγνητοποίησης, θα πρέπει να προβούμε σε άλλο είδος κινητοποιήσεων και μάλλον σε αυτό το κομμάτι πάλι είμαστε μόνοι, κυρία Μαρκοπούλου, γιατί πλέον οι αποφάσεις είναι λυμένες, οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Το είπε και ο ίδιος ο νέος Περιφερειάρχης ότι μας το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει γυρισμός και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει, για να κοιτάμε και τον κόσμο στα μάτια, θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας και συνεχίζω να κάνω την ίδια πρόβλεψη ότι το 2023 θα κριθούν άπαντες, θα κριθούν σκληρά όπως κριθήκαμε και εμείς σκληρά και νομίζω ότι το πολιτικό προσωπικό θα αλλάξει άρδιν. Κύριε Κάτανα, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, αλλά θέλω λίγο να συζητήσουμε δύο ακόμη ζητήματα. Σήμερα ήρθαν και τα αυτοκίνητα, τα περιπολικά, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης, αλλά και στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, επειδή τα είπαμε πάρα πολλές φορές, με αφορμή μια ανακοίνωση που έβγαλε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ο οποίος σημείωνε ότι μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τελικά θα έρθουν αυτοκίνητα και εξοπλισμός στην αστυνομία. Και εκεί είχαμε τονίσει ότι είναι χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή του Θόδωρου Καρυπίδη. Και σήμερα ήρθε η δικαίωση, βέβαια. Νομίζω το ευχαριστήριο που έβγαλαν το Σωματείο των Αστυνομικών της Κοζάνης είναι η δικαίωση και η διάψευση στα λόγια του βουλευτή που έλεγε ότι κατόπιν ενεργειών του έρχονται τα αυτοκίνητα. Εγώ θέλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά το Θόδωρο Καρυπίδη για την άμεση, γιατί τότε το γράφει και το ευχαριστήριο των αστυνομικών συναδέλφων, ότι άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και το έβαλε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και είδατε ότι φτάνει ο καιρός σιγά σιγά που έρχονται αυτά τα αυτοκίνητα, όπως φτάνει ο καιρός για να έρθουν και άλλα έργα που έχει υπογράψει η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, απλά η πολιτική δεοντολογία λέει ότι πρέπει να πεις και ένα πώς ξεκίνησαν αυτά τα έργα. Ο κόσμος πλέον είναι έξυπνος, είναι σοφός, δεν τρώει κουτόχορτο. Εντάξει, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση. Ναι.
Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και ποιος συνέχεια, ξεκίνησε κάποιες διαδικασίες και πώς έφτασαν μέχρι εδώ. Κυρία Μαργοπούλου. Κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν, έτρεξαν, ξενύχτησαν, έγραψαν. Συνέχεια υπάρχει. Εντιμότητα να υπάρχει στη συνέχεια. Κύριε Κάτανα, θέλω να ρωτήσω λίγο και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Συνεδρίασε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Διάνοιξη της Συνοριακής Διάβασης στο Λοιμό Πρεσπών και ήταν όλοι εκεί, κύριε Κάτανα. Στις Πρέσπες, στο Λοιμό. Ναι, όχι. Στη Βόρεια Μακεδονία. Πήγαν στη Βόρεια Μακεδονία. Πήγα στη Βόρεια Μακεδονία και φωτογραφήθηκαν και ο Ποιοι πήγαν, κύριε Μαργοπούλου. Ο Δήμαρχος Πρεσπών, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Πήγε ο κύριος Κουσές στη Βόρεια Μακεδονία. Ο οποίος είπε ότι όταν έγινε μια κινητοποίηση στο εκθεσιακό στα Κύλα, δέχτηκε και αυτός δακρυγόνα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Τότε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτή η διάνοιξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που ενώνει στην ουσία δύο χώρες, ενώνει δύο κόσμους, ενώνει τον τουρισμό και νομίζω ότι είναι μόνο θετική αυτή η κίνηση, το άνοιγμα των συνόρων, γιατί και είναι μια καθαρά. Και να σας πω και κάτι, είναι ξέχωρα το έργο αυτό, η διάνοιξη του Λεμού, είναι ξέχωρα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έγινε πολύ νωρίτερα όλη αυτή η προεργασία και θυμάμαι είναι ότι... Είναι και καμία σχέση το έτσι ακριβώς, με το άλλο πρέπει να πούμε. Και είναι μια καθαρά ήταν ένα χρόνια τεκμηριωμένη πρόταση... Ήταν ένα χρόνια έτοιμα των κατοίκων της περιοχής, αγωνίστηκε από πολλά χρόνια. Και έκλεισε Πρεσπών. Το 1967 νομίζω. Και 30 χρόνια, 66 και βέβαια κάτι ναι. πηγαινοερχόταν, υπήρχε μία διάβαση, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει και επίσημα. Και νομίζω προκειμένου να έχουμε και επισκέπτες. Και συμμετείχα και εγώ σε εκείνη τη σύσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Ναι, όπου εκεί πραγματικά η τεκμηριωμένη πρόταση του κ. Καρυπίδη οδήγησε να φτάσουμε στο σήμερα και να υπάρχει αυτή η αντιπροσωπεία η προχθεσινή με τον κύριο Κιωσέ που πήγε στη Βόρεια Μακεδονία και στα Σκόπια και νομίζω ότι δεν έχουν δει κανένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια. Κακώς έπρεπε να βγάλουν ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια. Δεν κακό. Πέρασαν οι εκλογές τώρα. Τελείωσε το θέμα. Ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Πρεσπών και μία δήλωση του Δημάρχου όπως επίσης και μία αναμνηστική φωτογραφία. Πολύ σημαντικό έργο που θα βοηθήσει στον τουρισμό μας τον εγχώριο. Κύριε Κάτα, να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε αν εξειδικευτούν κάποια μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης. Τι θα γίνει, καθώς οι συνδικαλιστές λένε ότι προχωράμε τώρα, αύριο. Άκουσα με προσοχή τον προηγούμενο καλεσμένο που είχατε. Τον κύριο Μάστορα. Τον κύριο Μάστορα, κύριε Μαργοπούλου. Συνδικαλιστής χρόνια στο. Αξιόλογος άνθρωπος. Αξιόλογος άνθρωπος. Που όταν τον ρωτήσατε, με έκανε και εμένα εντύπωση. Γι' αυτό έτσι μίλησα και εγώ για τα 13 μέτρα. Όταν τον είπατε για τα μέτρα, ούτε αυτοί ξέρουν τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχει χάσμα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κάτα, να έχουμε πολλά να πούμε και για το μέλλον της περιοχής, για τη μεταλιγνίτη εποχή. Άλλωστε, όλα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.